Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στο στούντιο τον Γιώργο Πετράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Χαρά μου, χαρά μου. Δεν είναι ο καταλληλότερος προπονητής, κύριε Πετράκη, είπε ο Αλεξάνδερ Τσόρνιγκερ, για κατοχή μπάλας είναι ο καταλληλότερος προπονητής για να παίξει όπως θέλει ο ίδιος η ομάδα του. Νομίζω ότι αν ξεκινήσω από το τελευταίο και χρειαστεί να το σχολιάσω, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Φαίνεται αυτό που θα πρέπει να χαροποιεί πολύ τους ανθρώπους του Απόλλωνα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ξεκάθαρο σχέδιο και πλάνο για το πώς πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να φτάσει στην επιτυχία και αυτό το υπηρετεί πολύ πιστά και χωρίς να ξεφεύγει. Έχει τις δικές του αρχές και ξέρει πώς θα φτάσει στο στόχο του. Ακριβώς. Αυτό κάποιες φορές μπορεί να πετύχει, κάποιες φορές μπορεί να μην πετύχει. Έχει να κάνει και με τους αντιπάλους, έχει να κάνει με το πόσο καλά μπορεί να διαβάσει ένας αντίπαλος, πόσο κοντά μπορεί να είναι η ομάδα σε ποιότητα, ειδικά τώρα στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος. Αλλά μένει να δούμε αν αυτό μπορεί να διατηρήσει το πλεονέκτημα που του έχει δώσει μέχρι τώρα. Αυτό εννοείται το στυλ παιχνιδιού. Ακριβώς. Μάλιστα. Πανικό, Ο κύριος Τσόρνιγκερ έχει δίκιο. Το σημαντικό στο ποδόσφαιρο δεν είναι το ποσοστό κατοχής. Το σημαντικό στο ποδόσφαιρο είναι πόσες ευκαιρίες μπορείς να δημιουργήσεις. Και ποιος θα βάλει την μπάλα στο πλεκτό. Αυτό είναι. Όταν δημιουργείς πολλές ευκαιρίες, το τελευταίο πράγμα που σε απασχολεί είναι πόση ώρα κρατάς την μπάλα στην κατοχή σου. Το να κρατάς πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή σου δεν είναι επιθετικό σύστημα. Είναι αμυντικό. Όσο κρατάς περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή σου, ξέρεις ότι ο αντίπαλος δεν θα σου βάλει γκολ. Αλλά είσαι ομάδα που διεκδικείς τίτλους. Εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι να μπορείς να δημιουργήσεις 5, 10, 20 ευκαιρίες για γκολ. Αυτό είναι. Οι τελικές και οι ευκαιρίες. Και γι' αυτό λέω. Δεν έχει καμία σημασία πόσο είναι το ποσοστό. Ουσιαστικά σήμερα είχαμε την. Και θέλω την άποψή σας, κύριε Πετράκη. Ουσιαστικά σήμερα είχαμε μία τοποθέτηση του Αλεξάνδερ Τσόρνιγκερ που ουσιαστικά θέλει να διαλύσει όλη αυτή τη μεμψημυρία, όλο αυτό το μουρμουριτό που πιθανόν να υπάρχει στη Λεμεσό για αυτή την ομάδα. Και για αυτή τη. Δεν θα το πω DNA, αλλά για όλα όσα έχουν συμβεί στον Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά στην περσινή χρονιά που ήταν και ο πατέρας σας εκεί προπονητής. Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω έτσι κάποια πράγματα εκ των έσω λόγω του πατέρα μου ότι ήταν πέρυσι. Κοιτάξτε, το Απόλλωνας είναι μια μεγάλη ομάδα. Πραγματικά ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι κάτι που το προσπαθεί πολλά χρόνια τώρα και δεν το έχει καταφέρει. Όλο αυτό μεταφέρει την πίεση και στους παίχτες και στον προπονητή, αλλά όλο αυτό ξεκινάει πολύ περισσότερο και προς τη διοίκηση. Όταν μια διοίκηση τόσα χρόνια προσπαθεί, επενδύει με όλους τους τρόπους και στο τέλος δεν τα καταφέρνει, προφανώς πιέζεται ακόμα περισσότερο. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσόρνιγκερ τώρα είναι στην ουσία να αντιστρέψει όλο αυτό, να το μεταφέρει όλο αυτό προς τα έξω και όχι να το φέρει προς τα μέσα. Σωστά. Δηλαδή, να το χρησιμοποιήσει σαν όπλο ουσιαστικά. Ακριβώς. Προσπαθεί να θέσει πρώτων ευθυνών τους, τους ίδιους ανθρώπους με βάση το ποια είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, θέλει να πει ότι εμείς είμαστε εδώ, προσπαθούμε πάρα πολύ. Εσείς από τη δική σας πλευρά, σαν φιλαθλή, θα πρέπει να δείξετε πραγματικά ότι αγαπάτε την ομάδα και την εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Είναι κύκλος. Ακριβώς. Είναι κύκλος, διότι αν εσύ βγάλεις την εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη αυτή διαχέεται στους παίχτες, από τους παίχτες στην εξέδρα και η εξέδρα θα σου το επιστρέψει. Σωστά. Αν βγάζεις άγχος. Mm-hmm. Θα το μεταφέρει στην εξέδρα και θα στο επιστρέψει. Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσόρνιγκερ. Ναι. Να μεταφέρει όλη αυτή την εμπιστοσύνη στην εξέδρα για να το επιστρέψει ο κόσμος πίσω στους παίκτες. Απλώς εκεί το συγγνώμη που παίρνω έτσι. Απλώς εκεί είναι η στιγμή που θα πρέπει στην ουσία όλο αυτό να έρθει πίσω από το αποτέλεσμα. Γιατί καλώς ή κακώς ο κόσμος αυτό είναι που θα επιζητήσει πάλι στο τέλος. Και η ομάδα. Ακριβώς. Όλοι εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Λοιπόν, ο Αλεξάνδερ Τσόρνιγκερ είπε για τον τερματοφύλακα νωρίτερα, τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είπε ότι και σήμερα μας βοήθησε, μας έδωσε τον βαθμό. Πρέπει να παίρνουμε κάποια πράγματα και από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, είπε ο Αλεξάνδερ Τσόρνιγκερ. Πάμε να δούμε τις δύο αποκρούσεις του Γιοβάνοβιτς που έγιναν σε δύο πέναλτι πολύ πολύ καθοριστικά στα παιχνίδια με την Ανόρθωση. Να θυμηθούμε. Αυτό είναι το πρώτο με τον Ουάρτα. Θα πέσει στη γωνία του ο Γιοβάνοβιτς, με το χέρι θα απομακρύνει την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατό αυτό το πέναλτι, έπεσε σωστά στη γωνιά του ο Γιοβάνοβιτς και απομάκρυνε την μπάλα. Και πάμε τώρα στο δεύτερο πέναλτι το σημερινό με τον Νοβότνη. Διαλέγει άλλη πλευρά ο Νοβότνη ή μάλλον στο κέντρο
να ο ίδιος είπε, το χαρακτήρισε τυχερό αυτό. Είπε ότι στις δηλώσεις του που έκανε, είπε ότι την προηγούμενη φορά έπεσα σωστά. Σήμερα ήμουν και λίγο τυχερός που κράτησα το πόδι μου σταθερό. Κύριε Πετράκη, ο τερματοφύλακας όταν έχει αποκρούσει ένα πέναλτι με την ίδια ομάδα και στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο παιχνίδι, πάλι καλείται να αποκρούσει πέναλτι από την ίδια ομάδα, έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ? Νομίζω ότι περισσότερο είναι ντισαβαντάζ του αντιπάλου. Ναι. Δηλαδή ο αντίπαλος ότι είναι περισσότερο αγχωμένος ότι ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας έχει αποκρούσει, και αυτό σίγουρα και ο τερματοφύλακας φαίνεται ότι έχει ικανότητα ο άνθρωπος, ακόμα και σε αυτό. Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες που υπάρχουν στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η ατομική διάκριση είναι κάποιες φορές που κάνει και τη λεπτομέρεια για μια ομάδα να διακριθεί στο όσο περισσότερα μπορεί. Λέγαμε νωρίτερα τις προηγούμενες εκπομπές, συγγνώμη, με τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου, ότι το πρωτάθλημα στην περσινή χρονιά είχε την σφραγίδα του Φαμπιάνο. Στο πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια και πάλι είχαμε την σφραγίδα των τερματοφυλάκων. Φέτος μπορεί ο Απόλλωνας με βάση την απόδοση του Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς να πάρει πρωτάθλημα για τον Γιωβάνοβιτς? Δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα, και το δείχνει και εμπράκτως. Ήδη τους έχει χαρίσει κάποιους βαθμούς με βάση αυτά τα δύο πέναλτι και νομίζω ότι έπεται και συνέχεια. Ναι. Ίσως η λεπτομέρεια να είναι αυτή που στην συγκεκριμένη περίπτωση να τους βοηθήσει ώστε να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Μείναμε στις ατάκες του Αλεξάνδρ Τσόρνιγκερ. Θέλω να μου σχολιάσετε και το τι είπε ο Τιμούρ Κετσπάγια όσον αφορά την μεγάλη ευκαιρία του Ντέλετιτς. Όλοι μας λέμε και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ με τον Πανίκο ότι όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Μία τέτοια ευκαιρία χάνεται? Νομίζω ότι ο κύριος Κεσπέ ήταν λίγο στενοχωρημένος περισσότερο με βάση όλο αυτό, και γι' αυτό λόγο εκφράστηκε έτσι και δημόσια προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα εμείς οι προπονητές όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, όλοι είμαστε εκεί. Είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτό που όντως χάνεται. Απλώς εγώ είμαι της άποψης ότι όντως όλα μπαίνουν και όλα χάνεται, γιατί αν θυμάμαι καλά, το συγκεκριμένο παίχτη τον είχα και ποδοσφαιριστή. Έχει τρομερή ποιότητα. Δηλαδή, αν δείτε τα γκολ που έχει βάλει στην καριέρα του, είναι πάρα πολύ δυσκολότερα από ότι ένα τέτοιο. Έχει την ποιότητα να σκοράρει. Μπορεί να το κάνει και ειδικότερα με το αριστερό πόδι. Οπότε είναι μια κακιά στιγμή αυτού του παίχτη, γιατί φανταστείτε εμείς οι ίδιοι όταν θα βάζουν αυτά τα φανταστικά γκολ, πώς θα έπρεπε να τους αποθεώνουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται μια ισορροπία. Είναι νομίζω στενοχωρημένος, ήταν νομίζω στενοχωρημένος και ο Σκεσπάη δίκαια, διότι το αποτέλεσμα και με χαμένο πέναλτι και με αυτή την ευκαιρία, έτσι να είναι στενοχωρημένος και να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο. Πανικό. Θες να σχολιάσεις κάτι? Ναι. Θέλω να το βάλει. Είμαι προπονητής. Είναι τεράστια ευκαιρία. Είναι ντέρπι. Λιγοστεύουν τα παιχνίδια και είναι εκεί που σκέφτεσαι. Και μετράνε και οι απώλειες περισσότερο. Ναι, και δεν ξέρω. Θα ξαναβρω εγώ αυτή την ευκαιρία, διότι ήδη χάθηκαν δύο βαθμοί. Έχει δίκιο ο κύριος Πετράκης. Ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Και με κάποιο τρόπο ήθελες να το βγάλεις προς τα έξω. Αλλά ναι, πρέπει να το βάζεις. Τέτοιες ευκαιρίες, εδώ που φτάσαμε, δεν γίνεται να χάνονται. Και έχει χάσει ήδη ένα πέναλτι. Και χάνει και μετά αυτό. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, αν μπούμε όλοι στην θέση του προπονητή της ανόρθωσης, πρέπει να είσαι σκασμένος. Δεν μπορεί να είσαι διαφορετικά. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Πετράκη, πριν να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Οι πιθανότητες της ανόρθωσης τώρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή για τη δεύτερη προνομιούχα θέση μειώνονται πάρα πολύ? Μειώνονται. Πραγματικά σε αυτό το πρωτάθλημα που ζούμε φέτος και ειδικότερα τώρα στα πλέον, βλέπουμε και όλα τα αποτέλεσματα πόσο κοντά είναι και με ποιο τρόπο έρχονται. Εγώ θα πω ακόμα ότι πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 2 με 3 αγωνιστικές. Κάπου εκεί το βάζω για να είμαστε πιο έτοιμοι να εκφραστούμε ότι ναι, όντως η ανόρθωση βγήκε εκτός. Γιατί δείτε σήμερα αν κέρδιζε, πόσο θα ήταν η διαφορά. Ναι. Ακόμα και στο προηγούμενο παιχνίδι που παίχτηκε μεταξύ από ΕΛ και ΑΕΚ. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες σε όλα τα παιχνίδια. Πολύ λεπτές. Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο άλλο παιχνίδι σήμερα, στο ΑΕΚ Αρένα. Εκεί όπου το ΑΠΟΕΛ κατάφερε να κερδίσει με 2-1 με γκολ στο 95-96. Buzzer beater από τον Ανδρέα Καρό. Κύριε Πετράκη, θα θέλαμε το σχόλιο σας, έτσι ένα μικρό σχόλιο πριν δούμε τα στιγμιότυπα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως και για τον Γιωβάνοβιτς. Τώρα, ένας παίχτης συγκεκριμένος, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα πω. Νομίζω είναι η τέταρτη φορά, τρίτη-τέταρτη φορά. Θα το δούμε. Τρίτη-τέταρτη φορά από το συγκεκριμένο. Έχουμε ετοιμάσει κάτι. Α, οκ, δεν ήξερα. Οκ, ήταν αυθόρμητο αυτό. Ναι, ναι.
για το πόσους πόντους έχει χαρίσει στο ΑΠΟΕΛ ο συγκεκριμένος παίχτης. Mm-hmm. Είναι αυτή η ατομική διάκριση που λέω και προηγουμένως, που η λεπτομέρεια κάνει διαφορά και πόσο μάλιστα στα τελευταία λεπτά. Είπε κάτι ο κύριος Πετράκης νωρίτερα, ότι ο Καρό σε 4 περιπτώσεις έχει δώσει βαθμούς. Ο Πανίκος έκανε μία έρευνα έτσι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Πάμε να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για να επιβεβαιώσουμε και το δικό σας, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία είπε νωρίτερα ο Γιώργος Πετράκης. Λοιπόν, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 1-2, σκοράρει Πανίκο. Το σημερινό. Ναι. Βάζει γκολ στις καθυστερήσεις. Το σημερινό, ναι, συγγνώμη, το σημερινό είναι, συγγνώμη. Προηγείται ο Απόλλωνας, ισοφαρίζει στο 74ο για τον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Προηγείται ο Ολυμπιακός στο 90ο λεπτό, βάζει γκολ για τον ΑΠΟΕΛ. Είναι το νικητήριο γκολ του ΑΠΟΕΛ στο 87ο. Το τελευταίο μας είναι το πρώτο χρονικά, έδωσε το προβάδισμα, δεν πήρε βαθμό από ΑΠΟΕΛ. Αλλά στα 4 τελευταία βλέπουμε ότι είναι 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Τις έχει χαρίσει ο Ανδρέας ο Καρό. Άρα έχει 8 βαθμούς. Έχει δώσει 8 βαθμούς, ναι, στα χασομέρια. Εντάξει, με εξαίρεση το 74ο με τον Απόλλωνα που είναι ντέρπι. Όμως, ο πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ, ο Κβιλιτάια, έβαλε 10 γκολ, τα 4 είναι με πέναλτι. Έχει μόλις ένα παραπάνω από τον Ανδρέα τον Καρό, που δείχνει πόσο σημαντικός ποδοσφαιριστής είναι στο επιθετικό κομμάτι και δεν έχει να κάνει με σε σετ επίθεση. Εδώ συζητάμε για το πόσο καλά είναι και δουλεμένες πλέον οι επιθέσεις του ΑΠΟΕΛ, που είναι μία από τις πιο χαρισματικές ομάδες σε στατικές φάσεις. Είναι πλεονέκτημα να έχεις πολλούς ποδοσφαιριστές να σκοράρουν και πόσο μάλλον να έχεις κεντρικούς αμυντικούς που να έχουν εύκολα τον γκολ. Πολύ, για μένα είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και πόσο μάλιστα στις στατικές φάσεις. Νομίζω γύρω στο 28-30% των γκολ πλέον είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι και ο Σόουζα. Νομίζω ότι και ο Σόουζα έχει χάρισει στο ΑΠΟΕΛ, αν δεν κάνω λάθος, πάλι σε τελευταία λεπτά. Στα τελευταία λεπτά, ναι. Εγώ τι λέω, ότι αυτό κάτι που γίνεται επαναλαμβάνομαι, σίγουρα δεν είναι τύχη. Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχοσύνθεση των παιχτών, για το πόσο το πιστεύουν, για το πόσο όταν μπαίνουν μέσα σε αυτό πιστεύουν ότι μπορούν να σκοράρουν, για το πόσο δεν αφήνουν τα μάτς να περνάνε και σίγουρα η δουλειά που έχει μπει και από τους προπονητές για αυτό που κάνουν. Το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται εκεί πραγματικά με πολλές νίκες στο τέλος. Αυτό ότι τι σημαίνει, αυτό το πολλές νίκες στο τέλος. Είναι η φιλοσοφία του προπονητή η οποία έχει περάσει στους ποδοσφαιριστές, θα παλεύεται μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, ή είναι ο ποδοσφαιρικός εγωισμός που βγαίνει? Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ μετά από ένα σημείο που ξεκίνησε να βρίσκει την ταυτότητά του, είναι μια ομάδα με πάθος. Φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που έχει πάθος στο παιχνίδι της, φαίνεται μια ομάδα που έχει μέσα πολλούς παίχτες που είναι μαχητές και στο παιχνίδι τους. Και νομίζω ότι όλο αυτό βγαίνει και μέχρι το τέλος. Όλο αυτό μεταφράζεται και από τον προπονητή της, που φαίνεται ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος το ζει έντονα το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι και νίκη με την κίνηση σίγουρα ανεβαίνει και η ψυχολογία. Άρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε τα δύο γκολ τα οποία μπήκαν σήμερα στο παιχνίδι. Όχι το δεύτερο, συγγνώμη, όχι το πρώτο της ισοφάρισης του ΑΠΟΕΛ, γιατί εκεί υπήρξε ένα λάθος από τον Νικόλα τον Εγκλέζου. Πάμε να δούμε το γκολ της ΑΕΚ πρώτα και να το σχολιάσει λίγο ο Γιώργος Πετράκης. Βγαίνει μόνος του, χωρίς ουσιαστικά κάποιον να τον μαρκάρει ο Εγκλέζου, και εδώ η πάσα Θεοδόρου έχει μείνει ψηλά, ο Ζωάο Πέδρο μένει πολύ βαθιά, ο Σαμπάλα χάνει το μαρκάρισμα. Το περισσότερο μερίδιο ευθύνη στο Σαμπάλα. Θα το πάω ανάποδα, ότι η ΑΕΚ αυτό είναι πολύ καλά δουλεμένη. Αν δούμε τα γκολ της ΑΕΚ, επειδή έχει τύχει και έχουμε παίξει και αντίπαντα, είναι μια ομάδα που όταν φτάσει σε σημείο να κάνει cross, σημαδεύει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο δοκάρι και στην πλάτη του τερματοφύλακα. Έχει πετύχει πολλά γκολ τέτοια, διεκδικώντας τη φάση εκεί στο δεύτερο δοκάρι, διότι είναι η πορεία της μπάλας αυτή, η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχει ατομική ευθύνη και του Ζαμπάλα για το πώς δεν ακολουθεί τον παίχτη, αλλά έρχεται από πίσω ένας παίχτης τρέιλερ που έρχεται με φόρα, το οποίο τον βοηθάει στο να μπορέσει να σκοράρει και δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι είναι από τις καλύτερες και από τις καλύτερα δουλεμένες στην κατηγορία, στο πώς θα εκτελούν. Πάμε να δούμε τώρα και τον γκολ το οποίο χάρισε την νίκη στο ΑΠΟΕΛ με τον Καρό, ο οποίος θα το δούμε σε μια προβολή λίγο πιο κάτω. Μένει πραγματικά αμαρκάριστος. Είναι ζώνη, είναι man to man. Μάλλον ζώνη πρέπει να είναι, έτσι. Ζώνη. Στην άμυνα. Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Ο Καρό είναι μόνος του. Ναι, αφήνει ναι. Τον Καρό τώρα μόνο του εκεί. Είναι μια δυναμία της ΑΕΚ, νομίζω αυτή. Έτσι τα στατικά.
αυτό τώρα είναι ανεπίτρεπτο που συνέβη εκεί. Σίγουρα όταν και στη ζώνη που παίζουμε στο φάουλ, οι περισσότερες ομάδες, τουλάχιστον από τα πλαϊνά φάουλ, προσπαθούν να μοιράσουν ισόποσα τις αποστάσεις, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλοι, οι χώροι. Είναι λάθος και ικανότητα του αντιπάλου.